φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη συγκλονιστικό βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα παρακολουθήσουμε, η Αμαλία κάνει ένα σημαντικό βήμα ώστε να προχωρήσει στη ζωή της, δημιουργώντας σχέση με το Ρένο. Το ζευγάρι κρατά μυστικό από όλους αυτό το δεσμό. Η Μιράντα και ο Ντίνος μαθαίνουν από το Σωτήρι ότι η Αποστόλης είναι ζωντανός και ότι το πτώμα από τον εμπρησμό ήταν του Δούβλη. Η Δάφνη εκπαιδεύει το Μεμά. Στη δουλειά και το φλερτ είναι έντονο ανάμεσά τους. Η Νικολέτα όμως, υιοθετημένο παιδί του ορφανοτροφείου που διεύθυνε η Βικτόρια, είναι το νέο της θύμα. Με ένα εκπληκτικό σενάριο, η Βικτόρια πείθει την Νικολέτα ότι η Μιράντα είναι η βιολογική της μητέρα. Ο Σίμος στο μεταξύ συνεχίζει να διεκδικεί επίμονα την Αμαλία και την πείθει να την αφήσει για λίγο στην άκρη τις έγνοιές της και να βγουν έξω. Επίμονη όμως είναι και η Στέλλα, η οποία δεν έχει σκοπό να τους αφήσει μόνους και προτείνει να βγουν όλοι μαζί. Την ίδια ώρα, το όνειρο της Μιράντας να συναντήσει την υποτιθέμενη κόρη της πραγματοποιείται, αλλά η Νικολέτα είναι πολύ ψυχρή απέναντί της. Ο Ντίνος θα σταθεί στο πλευρό της και θα τη στηρίξει για άλλη μια φορά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Αποστόλης εκβιάζει τον Χρήστο διεκδικώντας πίσω την περιουσία της Όλγας, που έχει περάσει στα χέρια του. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!